Γεια σα. Είμαι ο Ευτύχη Μπλέτσα, δημιουργό τη παράσταση μουσικομαχηρέματα που προάγει την υγεία με εκπαιδευτική ψυχαγωγία. Και εμ, είμαι σίγουρο ότι θα θέλατε να παρακινήσετε τα παιδιά σα να τρώνε πιο πολλά φρούτα και λαχανικά. Γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά μας δίνουν ενέργεια, ζωντάνια και μας χαρίζουν περισσότερη υγεία. Πώ όμω μπορούμε, είμαι σίγουρα αν είσαι γονεί, πολλέ φορέ μπορεί να δυσκολευτείτε να πείσετε το παιδί σα να τρώει φρούτα και λαχανικά. Θα σα δώσω 10 απλού τρόπου για να βάλουμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή μα. Νούμερο 1. Να πιούμε ένα χυμό στο πρωινό μα. Ένα χυμό για αρχή. Χυμό μα δίνει πολλή ενέργεια. Ένα φυσικό χυμό φρούτων που αν τον φτιάξετε μαζί με τα παιδιά, βάλετε τα φρούτα στο blender σίγουρα Ενεργοποιηθούν, θα θέλουν να το πιούνε. Νούμερο 2. Στο πρωινό, ό,τι και αν φάμε στο πρωινό, να βάλουμε και μερικά φρούτα. Για παράδειγμα, μέσα στα δημητριακά, στα δημητριακά, ολική που θα φάει το παιδί, να βάλουμε μερικά κομματάκια μήλου. Νούμερο 3. Μια άλλη ιδέα είναι να φάμε για σνακ φρούτο. Να πάρει μαζί το παιδί στο σχολείο ένα μήλο, μια μπανάνα που η μπανάνα είναι βασίλισσα το snack, δεν θέλει πλήσιμο, κουβαλιέται εύκολα, είναι χορταστική. Μανταρίνια! Και μανταρίνια μπορεί να κουβαλήσει εύκολα. Δηλαδή να κουβαλάει στο σχολείο μαζί μερικά φρούτα. Νούμερο 4 είναι το φρουτοσνακ για απογευματινό. Ναι, μια καλή ιδέα. Για παράδειγμα, το απόγευμα που θέλει έχει μια λιγούρα, μπορεί να πάει να φάτε ένα, ένα ε, σκέτο γιαούρτι με τριμμένο μήλο ή με κομμάτια μπανάνα. Ναι, ένα τρόπο ακόμα να φάει περισσότερα φρούτα. Και νούμερο 5 είναι για επιδόρπιο. Φρούτο ή φρούτο γλυκό. Τέλο πάντων, αν είναι να φάει ένα γλυκό το παιδί, μια φορά την εβδομάδα, α το φάει μια μιλόπιτα που έχει και μήλο μέσα. Ή α φάει ε, αχλάδια ποσέ, ή τίποτα έτσι, καμιά τάρτα με φράουλε. Τουλάχιστον να φάει εκεί πέρα ένα φρούτο. Αυτοί είναι πέντε τρόποι για να φάνε τα παιδιά περισσότερα φρούτα. Πάμε να δούμε τώρα πέντε τρόπου για το δύσκολο, για τα λαχανικά. Νούμερο ένα, σαλάτα με κάθε γεύμα. Σαλάτα. Μα χαρίζει ενέργεια, έχει μέσα ένζημα, βιταμίνε. Είναι καλή συνήθεια να ξεκινάμε το γεύμα μα με μια σαλάτα. Γιατί αν τα έχει όλα τα φαγητά μπροστά, το παιδί, αν τα έχει όλα μπροστά, συνήθω δεν θα πιάσει σαλάτα. Αλλά αν πεινάει, αν πεινάει πραγματικά και φέρετε πρώτα τη σαλάτα στο γεύμα, σίγουρα θα φάει λίγο. Και είναι καλό να βάζει μια μερίδα στο πιάτο και να πρέπει να τελειώσει αυτή η μερίδα για να φέρουμε το κανονικό φαγητό. Σαλάτα με κάθε γεύμα. Δεύτερον, μπορεί μερικέ φορέ το γεύμα να είναι σαλατογεύμα, δηλαδή να είναι για γεύμα, να φάμε μια ριζοσαλάτα ή μια μακαρονοσαλάτα ή ένα ε, φαγητό που έχει πολλά έτσι πολλά ομά λαχανικά, ε, μια ωραία τόνο σαλάτα. Από μόνη της μπορεί να είναι ένα πλούσιο, πλήρες γεύμα. Νούμερο 8 ε, τρόπος, ένας ακόμα τρόπος για περισσότερα λαχανικά, είναι να τρώμε φαγητά με λαχανικά. Υπάρχουν τόσα ωραία φαγητά που μπορείτε να με λαχανικά και ε, να δείτε τι αρέσει το παιδί και να μαγειρεύετε αυτά. Δηλαδή, μπορεί να είναι μπριά, μπορεί να είναι ε, ε, μουσακά, δεν ξέρω να αρέσει ο μουσακά, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά φαγητά. Φασολάκια, ε, μαγκινάρε αλλαπολίτα. Υπάρχουν τόσε διαφορετικέ επιλογέ και αν τα μαγειρέψετε μαζί με τα παιδιά, σίγουρα θα έχουν περισσότερε πιθανότητε να τα δοκιμάσουν και να τα φάνε. Νούμερο 9 είναι το να έχουμε γαρνιτούρα με λαχανικά. Ό,τι και αν φάμε, μια μπριζόλα, ψάρι, θα φάμε τυρί, θα φάμε μακαρόνια, ό,τι και αν φάμε, να έχει στο πιάτο και λαχανικά. Ε, κανένα κολοκυθάκι, κανένα ε, καροτάκι, κανένα μπροκολάκι, θα μου πείτε δεν τα τρώνε τα παιδιά. Αν καταλάβουν την ενέργεια που ζουν, θα τα φάνε. Και κυρίως αν φτιάξει καμιά ωραία σάλτσα, κάτι ωραίο, σίγουρα θα τα φάνε. Νούμερο 10. Τελευταίο τρόπο για να φάνε τα παιδιά περισσότερα λαχανικά είναι ότι και να μαγειρέψετε να βάλετε μέσα και κάποιο λαχανικό. Για παράδειγμα, το αγαμένο φαγητό των παιδιών είναι η πίτσα και θα μαγειρέψετε μαζί πίτσα στο σπίτι. Να είναι πίτσα με μερικά λαχανικά. Κάνα μανταράκι πάνω, καμιά πιπεριά, αυτέ οι πολύχρωμε που είναι και γλυκέ. Μπορεί στη μακαρονάδα να βάλετε καμιά πιπεριά. Θα μου πείτε τι, τι βγάζει. Τι τις βγάζει, τι τις βγάζει. Αν είναι κάτι που του αρέσει και το μαγειρέψει και αυτό μαζί, σίγουρα θα τα φάει. Αυτοί είναι λοιπόν 10 τρόποι με τους οποίους μπορούν τα παιδιά να τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Δοκιμάστε τους, ε, βρείτε αυτούς που ταιριάζουν περισσότερο, που δουλεύουν περισσότερο, γιατί πρέπει να βάλουμε σαν στόχο αυτά τα 5 φρούτα και λαχανικά τη μέρα, που νομίζω ότι είναι και λίγα 5 φρούτα και λαχανικά, αλλά τέλος πάντων, αν ξεκινήσουμε και χρησιμοποιήσουμε μία από αυτές τις τεχνικές, είναι σίγουρο ότι θα το πετύχουμε. Φρούτα και λαχανικά στη διατροφή των παιδιών Γράψτε από κάτω, αφήστε ένα σχόλιο με πληρο... με... να μας πείτε τι δουλεύει από σας, τι δουλεύει από όλα αυτά για σας. Ποιο ήταν το πιο πετυχημένο έτσι ώστε να εμπνευστούν και άλλοι. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα βίντεο σαν αυτό και πληροφορίες για τα μουσικομαγειρέματα, για την παράσταση που κάνουμε για μικρά παιδιά για να τρώνε πιο υγιεινά, ελάτε, μπείτε στο site και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά.